Πάμε να πούμε καλό μεσημέρι στον κύριο Βασίλη Κοκάλη, τον Αντιπεριφερειάρχη, σε θέματα πολιτικής προστασίας και περιβάλλοντος. Τι κάνετε, κύριε Κοκάλη? Όχι την ηθία, όλο το Μαρούσι. Χαίρετε κύριε Πισόντων, συγγνώμη. Ναι. Σε εσάς και στους ακροατές σας. Γεια σας. Λοιπόν, λέμε κύριε Κοκάλη εδώ ότι ναι, έτσι, κεντρικοί δρόμοι είχαν προβλήματα. Και θα έρθουμε σε αυτό. Αλλά μέσα στα στενά, μέσα στους δήμους, αυτή τη στιγμή, σε δήμους των βορείων προαστίων και όχι μόνο, γίνεται ένας χαμός. Έρχονται συνέχεια εδώ πέρα τηλέφωνα από ανθρώπους που λένε: παιδιά, τι θα γίνει? Εντάξει, δεν είστε εσείς αρμόδιος γι' αυτό, αλλά πρέπει να το επισημάνουμε. Γιατί δεν μπορεί να παίρνει τώρα ο πολίτης τηλέφωνο σε δήμο, έτσι, και να του λένε: ξέρετε κάτι, έχουμε αργία. Τι πάει να πει αργία? Εδώ ο κόσμος καίγεται. Έχετε απόλυτο δικαίωμα σε αυτό που λέτε. Δηλαδή είναι σε αυτό που λέτε ότι, που είπατε, ότι υπήρχαν σε κεντρικούς δρόμους για μικρό διάστημα υπήρχαν προβλήματα. Κύριε Κοκάλης, βγαίνουν και σας πυροβολούν και σας λένε εκεί, Μεσογείων, αυτά, το να τ' άλλο. Τι έγινε, τι συνέβη, τι έγινε, ποια είναι η εκδοχή που δίνετε εσείς? Κοιτάξτε, αν πραγματικά δεν κάναμε δουλειά, θα ήταν όλοι Μεσογείων έτσι, θα ήταν όλοι Μαραθώνος έτσι, θα ήταν όλοι δρόμοι έτσι. Υπήρχε ένα λοιπόν, για να υπάρχει σε ένα συγκεκριμένο σημείο του δρόμου και προς νότια, δεν είναι προς βόρεια, στο απόλυτο ίσιο, σταματημένα, τα δύο ρεύματα, 150 αυτοκίνητα, εκ των οποίων τα μισά φοράγανε αλυσίδες, τα μισά δεν φοράγανε, σημαίνει ότι όχι δεν περάσαν τα μηχανήματα, γιατί αν δεν είχαν περάσει, θα είχαν σταματήσει και πριν. Δηλαδή δεν μπορούσαν να περάσουν τα χιονιστικά επειδή ήταν διάσπαρτα αυτοκίνητα τα οποία ήταν παρατημένα? Παρατήσαν τα αυτοκίνητα, σηκωθήκαν και φύγαν, υπήρχαν κάποιοι που δεν είχαν αλυσίδες, δεν μπορούσαν να προχωρήσουν, παρατήσαν τα αυτοκίνητα. Το ένα μετά το άλλο εγκλωβιστήκανε και τελείωσε ο πανηγύρις. Σε μηδέν χρόνο, αφού πήγαινε ερχόντουσαν, αν δεν πήγαινε ερχόντουσαν τα μηχανήματα, θα είχαν μείνει παντού. Ήταν αρκετά, κύριε Κοκάλη, ήταν αρκετά τα μηχανήματα. Είναι και αυτό τώρα. Ήταν αρκετά τα μηχανήματα. Τα μηχανήματα μοιραστήκανε ανάλογα τις ανάγκες που είχαμε για όλη την Αττική και ήταν υπέρα αρκετά. Μάλιστα. Μοιραστήκανε ακριβώς περιοχή-περιοχή στους κεντρικούς δρόμους. Αυτό κάνουμε πάντα. Αν είναι μικρά τα φαινόμενα από ό,τι πληροφορούμαστε από την ΕΜΗ, δίνουμε περισσότερο βάρος στους ορεινούς όγκους. Όσο αν δυναμώσουν ή αν είναι μεγάλο το φαινόμενο, αφήνουμε τους ορεινούς όγκους εκ των πραγμάτων και κατεβαίνουμε στις αστικές περιοχές. Τώρα, επειδή ξέραμε ότι ήταν μεγάλο το φαινόμενο, μοιράσαμε σε όλες τις αστικές περιοχές, σε όλους τους κεντρικούς δρόμους, πάρα πολλά μηχανήματα. Τα μηχανήματα πήγαιναν, ερχόντουσαν. Γι' αυτό κάναμε και τις αποθήκες ΔΕ, τις αναδιάσπαρτες μέσα στην Αττική, για να μην κάνουν επιπλέον και περισσότερα χιλιόμετρα για να ανεφοδιαστούν. Ερώτηση. Αν ξαναγινόταν μια τέτοια περίπτωση, τι θα κάνατε το οποίο δεν μπορέσατε να κάνετε? Δεν το κάνατε, δεν το σκεφτήκατε, ήταν οι συνθήκες τέτοιες. Τι θα κάνατε, τι θα αλλάζατε? Κύριε Σαντορίνε, θα έκανα ακριβώς το ίδιο πράγμα που έκανα τώρα. Όσο περίεργο και να σας φαίνεται, 100% είχε ο κόσμος δίκιο. 100%. Δεν το συζητάμε. Η ταλαιπωρία δεν είναι αλίμονο, δεν είναι. Δεν με μια συγγνώμη. Το καταλαβαίνουν όλοι. Είχαν δίκιο ο κόσμος. Με ρωτάτε όμως, θα έκανα το ίδιο πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή παντού λειτουργούσαν. Υπάρχει επάρκεια σελάτη για την περιφέρεια, για τους κεντρικούς δρόμους. Και δίνουμε τώρα και στους δήμους όπου χρειαστεί. Ερώτηση. Όντως, αυτή τη στιγμή έχουμε διάφορα προβλήματα σε δήμους όλης της Αττικής. Η περιφέρεια τους έχει καθαρίσει τους δρόμους όλους τους κεντρικούς. Είμαστε οκ. Οι κεντρικοί δρόμοι είναι καθαροί. Ωραία. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Ναι. Η Μεσογείων, παράδειγμα, που βρισκόμαστε τώρα, ναι, με μικρά μηχανήματα, με φτιάρια, υπάρχουν αυτοκίνητα και διπλοπαρκαρισμένα. Οπότε εσείς καλείτε τον κόσμο να έρθει να τα πάρει τα αυτοκίνητα για να μπορέσετε να δουλέψετε καλύτερα. Αυτό καταλαβαίνω. Περιμένετε όμως. Τα αυτοκίνητα που θα τα πάρει, αφού οι δρόμοι, οι κάθετοι της Μεσογείων έχουν μισό μέτρο χιόνι, θα τα πάρουν τα αυτοκίνητα, θα τα πάρουν πού? Πού, μάλιστα.
Ναι. Εσείς θα δώσετε χειραβοηθείας τώρα στους Δήμους, γιατί όσο και να είναι, τελειώνει αυτή η δουλειά που έχετε να κάνετε. Μπορείτε να τους βοηθήσετε. Αν κάποιος δήμαρχος σας πει, ξέρεις κάτι, κύριε Κόκαλη, χρειάζομαι βοήθεια, θα σπεύσετε, θα δώσετε χειραβοηθείας. Γίνεται, υπάρχει δυνατότητα. Όχι, ήδη από χθες γίνεται αυτό. Και προσθέτεται κι άλλη Δήμη, προσθέτεται κι άλλη Δήμη. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο δίκτυο το δικό μας ρίχνουμε αλάτι για να μην παγώσει και θα ρίξουμε πάλι το βράδυ με τη διάρκεια της νύχτας και το πρωί για να μην γλιστράει για τα αυτοκίνητα. Και από εκεί και πέρα όλη η δύναμη της περιφέρειας έχει πέσει και συνδράμουμε στους Δήμους που μας δάνε βοήθεια. Τώρα, τα σχολεία τελικά όπως αποδείχθηκε ήταν μια απόφαση πολύ σωστή, αν και κάποιοι την Κυριακή έτσι επιχείρησαν να το λιδωρήσουν λίγο το πράγμα, φαντάζομαι τι θα γινόταν αν δεν είχε ληφθεί αυτή η απόφαση να κλείσουν τα σχολεία. Τελικά όμως αναρωτιέμαι μήπως πρέπει να κλείνουν όλα όταν θα έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί δεν ξέρουμε κιόλας. Αυτό είπα και προηγουμένως, φανταστείτε, θέλουμε τα ζούμε συνέχεια, αν είχε βγει ο Υπουργός και λέει, έλεγε την άλλη μέρα αργία για τη Δευτέρα. Και αν δεν γινόταν με αυτό που έγινε, πιο πολύ θα λέγαμε σήμερα, κοιτά, τι έκανε ο Υπουργός, πήγε και έκλεισε, έδωσε αργία για το χιονάκι που έπεσε, ενδεχομένως τον είχε πέσει λίγο. Ναι, ναι. Και αφού τα ξέρουμε, τα ζούμε, άλλος έτσι, άλλος έτσι, άλλος έτσι. Το θέμα είναι να υπάρχει ένα συντονισμός και από εκεί και πέρα θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Να υπάρχει ένας καλύτερος συντονισμός, γιατί θα ακολουθούν, λέγαμε. Σε κεντρικό επίπεδο εννοείται. Σε κεντρικό επίπεδο εννοείται τώρα. Και σε κεντρικό και η αυτοδιοίκηση. Και ότι έγινε ένα πρόβλημα που έγινε με την Αττική Οδό. Από εκεί και πέρα, φυσικά εγώ, η προσωπική μου άποψη δεν είναι ότι έφταιγε η διοίκηση της Αττικής Οδού. Και ο υπάλληλος δεν θεώρησε εκείνη τη στιγμή, έβλεπε. Ή μπορεί να μην έβλεπε ότι έγινε Θεό με το Θεό. Καλά, εντάξει, ας το αφήσουμε το θέμα της Αττικής Οδού, γιατί είναι μια υπόθεση η οποία θα τη συζητάμε για αρκετό καιρό, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για πράγματα, για μια βελτηρία απίστευτη. Κύριε Κόκαλη, τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν αύριο, έτσι, με τηλεκπαίδευση. Ναι, έτσι είναι. Θα λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση. Με τηλεκπαίδευση, βέβαια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θέλει και τις επόμενες μέρες, γιατί για μας τώρα είναι ο αγώνας, να σας πω κάτι, έριξε το χιόνι μια μέρα, έριξε και χθες. Πάρα πολύ χιόνι μέχρι το απόγευμα, γενικά εδώ που βρίσκουμε στην 15 μέρες του Καπαδρίτη. Το χιόνι αντιμετωπίζεται ή έτσι ή έτσι, είναι πιο μαλακό, δεν έχει παγωνιά. Το πρόβλημα είναι από εδώ και για τις επόμενες μέρες που θα έχει παγωνιά και θέλει ιδιαίτερη προσοχή από όλους που κυκλοφορούν. Μάλιστα. Και εγώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.